Συνεχίζεται κανονικά ο αντιγρυπικός εμβολιασμό που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι από εκείνου που ανήκουν στι ομάδε υψηλού κινδύνου έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο, ενώ και όσοι δεν το έχουν πράξει αναμένεται να το πράξουν σύντομα. Η περσινή περίοδο τη εποχική γρήπη αποτιμήθηκε από του ειδικού του Κέντρου Ελέγχου Λοιμόξεων και Πρόληψη Νοσημάτων ω μια καλή περίοδο γρήπη διότι εκδηλώθηκε μικρό σε σύγκριση με την αμέσω προηγούμενη χρονιά αριθμό κρουσμάτων γρήπη και θανάτων. Συνολικά καταγράφηκαν 107 κρούσματα, εκ των οποίων τα 42 είχαν θανατηφόρα κατάληξη. Ήταν 30 άνδρες και 12 γυναίκε, με έβρωση ηλικιών από 1 έω 93 έτη. Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που νόσησαν ήταν ανεμβολίαστα. Ο αντιγρυπτικό εμβολιασμό συνεχίζεται κανονικά. Ο μεγάλο όγκο των ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδε υψηλού κινδύνου και κάνουν κάθε χρόνο το εμβόλιο, το έχει κάνει ήδη, διότι βρισκόμαστε ήδη σχεδόν στα μέσα Δεκεμβρίου. Ε, βέβαια, δεν είναι αργά, ακόμα και για κάποιον ο οποίο έχει λησμονήσει ή δεν πρόλαβε μέχρι τώρα να κάνει το εμβόλιο να έρθει σε κάποιο φαρμακείο να το και να το κάνει, να πάει στο γιατρό και να το συντογραφήσει. Ε, να θυμίσουμε καταρχά, ποιοι πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν το εμβόλιο, ε, όλοι οι άνω των 65 ετών και αυτοί που έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, ε, ανεξαρτήτω ηλικία, καθώ και όσοι έρχονται σε επαφή είτε με άτομα νοσοκατεσταλμένα είτε με μικρά παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Ε, οπότε όλοι αυτοί είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η αλήθεια είναι ότι όχι πολύ ικανοποιητικό ποσοστό από αυτούς που αναφέραμε ε, κάνει το εμβόλιο κάθε χρόνο και αυτό οδηγεί κάθε χρόνο σε κρούσματα γρήπη, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί και κάποια από αυτά δυστυχώ είναι και θανατηφόρα. Ε, Φέτο το εμβόλιο είναι τετραδύναμο, σημαίνει ότι έχει τέσσερα διαφορετικά στελέχη του ιού και καλύπτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό για αυτόν που θα εμβολιαστεί τι περιπτώσει του ιού τη γρήπη, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά πρόβλημα στην υγεία. Η ανοσία που επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό αφορά σε στελέχη που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο ή έχουν στενή σχέση με αυτά. Η ανοσία δεν είναι μόνιμη, αλλά είναι δυνατόν να διαρκέσει από 6 έω 12 μήνε. Υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε παρατηρείται νόσηση παρά το γεγονό ότι έχει γίνει εμβολιασμό, αλλά όπω υπογραμμίζουν οι ειδικοί σε αυτή την περίπτωση, μειώνονται δραστικά οι επιπλοκέ τη νόσου, οι οποίε χτυπούν με σφοδρότητα, ιδίω εκείνου που ανήκουν σε ομάδε υψηλού κινδύνου. Η κίνηση είναι φυσιολογική, είναι σχεδόν όπω κάθε χρόνο. Αλλά όπω είπαμε, ούτω ή άλλω στην Ελλάδα τα ποσοστά εμβολιαστική κάλυψη για τον ιό τη γρήπη είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με τα προσδοκόμενα, με αυτά που θα έπρεπε να είναι. Οπότε και από, με αυτή την ευκαιρία να, κάνουμε, υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι καλό θα είναι να μην το αφήνει το εμβόλιο τη γρήπη. Κάθε χρόνο να το κάνει. Ο ιό τη γρήπη κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Γι' αυτό πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε το εμβόλιο ξανά και ξανά. Τα στελέχη είναι διαφορετικά. Και επειδή πολλέ φορέ περισσότεροι το συγχαίρουν με το απλό λόγημα που λίγο τρέχει η μύτη μα, έχουμε λίγα δέκατα και νομίζουμε αυτό είναι γρήπη. Δεν είναι γρήπη. Η γρήπη είναι μια πολύ σοβαρή νόσου, η οποία ειδικά σε ανθρώπου που έχουν προβλήματα υγεία μπορεί να αποβεί και μοιραία για τη ζωή του. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το ρισκάρει κανεί. Το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειε, δεν έχει κάποιο πρόβλημα για οποιονδήποτε θελήσει να το κάνει. Οι έγκυε επίση, ξέχασα να το πω προ και οι έγκυε θα πρέπει να το κάνουν οπωσδήποτε το εμβόλιο τη γρήπη. Άρα λοιπόν, όλο ο κόσμο ο οποίο είτε ανήκει στι ομάδε φιλοκυδίου του, είτε δεν ανήκει, αλλά θέλει να είναι προστατευμένο, καλό είναι να πάει σε ένα γιατρό το να του το γραφεί, σε ένα φαρμακείο να το προμηθευτεί και να το κάνει.